Σήμερα, απόψε το βράδυ, στις 7, στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή θα κάνει τον απολογισμό του έτους 2021, όπως επιβάλλεται από τον Κώδικα Δήμων και όπως και πέρσι πράξαμε, συνεχίζουμε και φέτος, θα προβούμε σε έναν απολογισμό. Δεν θα πω ότι είναι συνοπτικός, συνήθως αυτές οι διαδικασίες τραβούν, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε όλο το έβρος των δραστηριοτήτων του Δήμου. Το 2021 ήταν συνέχεια του προηγούμενου έτους, άρα τα γενικά του χαρακτηριστικά είναι περίπου τα ίδια. Συνεχίσαμε να έχουμε την πανδημία του κορονοϊού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυσκολίες και το κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στους πολίτες και τις δυσκολίες αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία με τις άλλες υπηρεσίες και τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Το ζήτημα της απολιγνητοποίησης συνέχισε να εξελίσσεται και βέβαια αυτό που επιπλέον προσθέθηκε ήταν από το φθινόπωρο του 2021 είχαμε μια σταδιακή αύξηση του ενεργειακού κόστους το οποίο όπως είναι φυσικό επηρεάζει τα λειτουργικά έξοδα και των Δήμων γιατί και ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουμε αλλά και καύσιμα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το 2021 καταφέραμε μια σειρά από πράγματα σε όλους τους τομείς, ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων του Δήμου να τα προχωρήσουμε και να τα πάμε μπροστά, να τα εξελίξουμε και σε κάποια μάλιστα να έχουμε και τελικά αποτελέσματα. Στέκομαι, αν θέλω να αναφέρω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα, στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, το 2021 είχαμε εντάξει 7,5 εκατομμυρίων έργων, πράγμα που δίνει μια σημαντική όθηση στα ζητήματα αυτά που διεκδικούμε και προσπαθούμε να διεκδικήσουμε για την περιοχή. Και βεβαίως ένα ακόμα να φέρουμε στο κομμάτι των αναπτυξιακών είναι οι δύο προγραμματικές που κάναμε με την περιφέρεια Εθνικής Μακεδονίας και αφορά τις οδικές προσβάσεις για τις επιχειρήσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες που νομίζω θα συμβάλλουν και αυτές στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου με την προσβασιμότητά του. Χαμόγελο του πετρίου, το χαμόγελο στις κοινωνικές δράσεις. Επίσης έχουμε να επιδείξουμε κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη αναφέρομαι, ξεκίνησα από αυτό να το λέω, στο χαμόγελο του παιδιού, στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε στο τέλος της χρονιάς με τον πρόεδρο του χαμόγελου, τον κύριο Γιαννόπουλο, κάτι που νομίζω θα βοηθήσει και τις κοινωνικές μας υπηρεσίες στα ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι και βεβαίως να συμπληρώσω σε αυτό την ευκαιρία που είχαμε να προσθέσουμε 3 δωμάτια για άστεγους συμπολίτες μας στο κτίριο των 40 Μαρτύρων, εκεί που λειτουργεί το συζύγιο, εκεί που γίνεται που μαγειρεύουν για τις ανάγκες του συζυγίου και βεβαίως την σημαντική όθηση που δώσαμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος που έχουν πολλοί συμπολίτες μας που είναι σε μια κρίσιμη ηλικία άνω των 55 και δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη που ανοίξαμε μια καλή συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και απασχολούμε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν αυτά τα ζητήματα και βεβαίως ολοκληρώσαμε την μετεγκατάσταση του Ρωμά που ήταν εγκατεστημένη σε καταβλισμό στο Βιοπά Ξύλου που είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μετεγκατάσταση που έγινε στην Ελλάδα, έστω και αν ήταν λίγες οι οικογένειες που ήταν εγκατεστημένες εκεί. Τα ζητήματα της περιβαλλοντικής δράσης πρωτοβουλίας υπάρχουν μια σειρά από το καθαρισμό του αλυσιδίου στους πρόποδες του ΑΕΛΙΑ, το πρόγραμμα των τηγανελαίων, ο καινούριος εξοπλισμός για την αναβάθμιση της καθαριότητας που προμηθεύτηκε ο Δήμος, η πρωτοβουλία που πήραμε για να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, η εξασφάλιση των όρων σύνδεσης από το ΔΔΕ για το φωτοβολταϊκό των 6 ΜΒ του Virtual Net Metering του Δήμου Κοζάνης, το οποίο μηδενίζει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το Δήμο, είναι μια σειρά από τις δράσεις που έχουν έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
και στο κομμάτι του της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου υπήρχαν μια σειρά αποδράσεις, αναφέρουμε δεικτικά στην απομάκρυνση των αργούν των περιπτέρων από το δημόσιο χώρο και βέβαια την προγραμματική, τη συνεργασία και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογειοποίηση όλων των υποσταθμών μέσα στις τάσεις που υπάρχουν μέσα στην πόλη, 14 περίπου υποσταθμοί. Και βεβαίως η σημαντική καρποφόρηση και η σημαντική πρωτοβουλία που πήραμε να αξιοποιήσουμε τα κληροδοτήματα, το ένα από τα οποία είναι και σημείο υποβάθμισης στην πόλη, αντί να αναδεικνύει την πόλη. Αναφέρομαι στο κληροδότημα μικρού, που είναι τα κτίρια, οι κατασκευές που υπάρχουν ανάμεσα στη Μακεδονομάχνο και στη Μεγάλο Αλεξάνδρο, και αντί να βοηθούν το εμπόριο και τη λειτουργία της πόλης, είναι ένα σημείο το οποίο υποβαθμίζει την πόλη. Προσφύγαμε στο διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων, δικάσαμε την απόφαση και φιλοδοξούμε μέσα στο 22 να δημοκρατήσουμε την κατασκευές που θα αποφέρουν και θα ομορφαίνουν την πόλη, αλλά και θα αποφέρουν έσοδα στα κληροδοτήματα, δηλαδή στους σκοπούς για τους οποίους οι δωρητές άφησαν αυτά τα κίνητα. Μια σειρά από διάφορες πρωτοβουλίες, επαφή, επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόσκλησή της να επισκεφτεί την περιοχή. Είχαμε την συνεργασία με τον ΟΠΚΕΠΕ και ολοκληρώνονται οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις μέσα στο 2000, μέσα στο πρώτο εξάμεινο θεωρώ, και θα μετεγκατασταθούν οι υπηρεσίες του ΟΠΚΕΠΕ στο πρώην Δημαρχείο στο Μαυροδέντρη, και βέβαια να σημειώσω και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του συνέδριου με αφορμή τα 200 χρόνια την Εθνική Παλιγενεσία που κάναμε με την συνδιοργανώσεις με την Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών και αφορούσε την ανάδειξη και τις επαναστατικές κινήσεις που γίνονται στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας.